μου συνέβαινε στη ζωή μου, πάντα είχα μία μικρή ελπίδα ότι μάλλον η ζωή αξίζει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εννοείται δεν το ένιωθα συνέχεια, αλλά μάλλον αυτό ήταν που με οδήγησε στο να πάρω βοήθεια. Δεν είχα καταλήξει στο τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, δηλαδή με ρωτούσανε και κάθε μήνα έλεγα κάτι άλλο. Και αυτό συνέβαινε μέχρι πέρυσι, μέχρι τα 25. Δεν ξέρω, νιώθω ότι όλοι έχουν μπει στη θέση τους και εγώ ήμουνα ένα παιδάκι που είχε αποφοιτήσει από μια σχολή την οποία, εντάξει, ήταν ιδιωτική, δεν προσπάθησα και πάρα πολύ. Που ήταν δύσκολη σχολή, αλλά θέλω να πω ότι επιβάρυνα και τους γονείς μου οικονομικά. Αισθάνθηκα δηλαδή σε κάποιες στιγμές, πέρυσι τέτοια εποχή, τελείως άχρηστη. Η μέρα μου ήταν ως εξής. Σηκωνόμουνα. Μετά από 3-4 ώρες που ξύπναγα και ήμουνα στο κρεβάτι και χάζευα με το κινητό και έπαιρνα πολύ αρνητική ενέργεια από όλο αυτό. Καθόμουνα σε άλλο σημείο του σπιτιού. Ίσως έτρωγα, ίσως έπινα νερό. Το νερό ήταν και πιο εύκολο να το βάλω γιατί απλά άνοιγα μια βρύση. Μου ερχόντουσαν μηνύματα και δεν είχα όρεξη να τα απαντήσω, δεν είχα όρεξη να επικοινωνήσω. Μου έλεγαν θέλεις να βγούμε και έλεγα όχι, δεν μπορώ. Μου φαίνονταν τεράστιο αυτό το πράγμα. Και έκλαιγα, σταματούσα να κλαίω, ηρεμούσα, ξεχνιόμουν, έκλαιγα και αυτό ήταν όλη μέρα κύκλος για πάνω από ένα μήνα. Ασυναίσθητα, ανέβασα ένα TikTok, το οποίο περιέγραφε ακριβώς αυτό. Και έκλαιγα, όπως καλή ώρα τώρα θέλω να συγκινούμε και θέλω να κλάψω. Και έλεγα ότι, ξέρεις, πώς βιώνει τη θλίψη, ας πούμε, ένα άτομο, που θα κλάψω. Και μου γράφουν σχόλια άνθρωποι ότι, ξέρεις, αυτό που έχεις δεν είναι θλίψη, είναι κατάθλιψη. Και εγώ δεν μπορούσα να το παραδεχτώ, γιατί ήμουνα... Οπότε είναι πολύ στενάχωρο τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είμαι ένα άτομο το οποίο είμαι αρκετά κλόουν, ρε παιδί μου, σε κάποια σημεία, δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει αν εγώ θα είμαι, ας πούμε, καλά. Θέλω άλλος να περνάει καλά μαζί μου, όμως. Μου το γράψαν αρκετοί στα σχόλια σε εκείνο το βίντεο ότι κορίτσι μου πήγαινε σε ένα ψυχίατρο. Λίγο περίεργα, λέω, όπα, πήγα στο ψυχίατρο, τι θα γίνει. Και μου γράφει το αντικαταθλιπτικό. Δεν περίμενα ποτέ, λέω, εντάξει, μια φάση είναι, μπορεί να περάσει μόνο του. Δεν ήταν μια φάση όμως. Ήταν μια φάση, μια φάση κατάθλιψης. Ήτανε βράδυ, καθόμουν στο σπίτι μόνη μου και μου είχε πιάσει ένα κλάμα. Δεν ξέρω, σαν να έφυγε κάποιος άνθρωπος. Ένιωθα άσχημα. Και τελικά έφυγε η κατάθλιψη. Επενδυθούσα αυτό το πράγμα, την προηγούμενη μου ζωή, ουσιαστικά. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα, μετά από αυτό το δύσκολο βράδυ, και ένιωθα σαν να μου έφυγε ένα βάρος. Αυτό το, ξέρεις κάτι, είμαι ξεκούραστη. Ήτανε 21η μέρα κιόλας, δηλαδή πραγματικά η ιατρική είναι ένα θαύμα, είναι πίστευτο. Δείχνω την άλλη πλευρά, δηλαδή τη ζωή μου όπως είναι τώρα, η οποία έχει πράγματα, έχει βόλτες, έχει χαρές, έχει φροντίδα, έχει μακιγιάζ, έχει πολλά πράγματα, μπορεί να έχει και γκρίνια, οτιδήποτε. Γενικώς, αν και δεν μπορώ να πω ότι κάνω ένα πράγμα, δύο. Αυτό κιόλας έχει χαρακτηριστεί αρνητικά από κάποιους στο δικό μου προφίλ, ότι ξέρεις τι, αυτή η κοπέλα είχε κατάθλιψη και τα έδειξε όλα αυτά για να τραβήξει την προσοχή και τώρα παστώνεται, ας πούμε.
πώς τα καταφέρνετε όλες και παίρνετε χορηγίες ενώ ξεκινάτε από κατάθλιψη. Κάτι το οποίο ο κόσμος αυτό δεν το καταλαβαίνει. Εμένα κάπως έτσι κυλάει η ζωή μου, ας πούμε, μαζί με ελεύθερο χρόνο, ο οποίος πάλι TikTok είναι. Αλλά ναι, κάπως έτσι.